Ξεκινάμε εδώ στον Λίμπερο με ΠΑΟΚ 24. Καλό μήνα να έχουμε εδώ ο θριαμβευτής της Νέας Μύρνης, Σταύρος Κόλκας. Μια μέρα στη δουλειά. Ο οποίος καταγγέλθηκε χθες ότι σε κάποιο σημείο του αγώνα είπε «Βόδια, διώξε την μπάλα». Όχι, κρατήστε, πουλούσα, την μπάλα. Κρατήστε την μπάλα, είπα. Ποτέ δεν θα πω «διώξε την μπάλα». Το βόδια παίζει όμως. Το βόδια το είπα, ρε. Το μου γύρισε το μάτι, ρε. Μα ανεβάζαμε τον ρυθμό. Χωρίς λόγο. Ναι. Να μπει εκεί ο Σάντος μέσα να τους ζήρει κιόλας. Πού πας, αγόρι μου, και ανεβαίνεις. Πού πας και ανεβαίνεις. Δεξί μπακ, αριστερό μπακ. Πού ανεβαίνετε στο 3-0-3-1. Πού πάτε. Για ποιο λόγο. Εν τω μεταξύ, φάσεις στη ροή του αγώνα. Γκολ δεν φάγαμε στη ροή του αγώνα. Φάγαμε και φάσεις καθαρές κάναμε τα στημένα αυτή. Έκανες. Η φάση του Παπαγεωργίου μετά την απόκριση του Πασχαλάκη είναι στη ροή του αγώνα. Ναι. Δεύτερης φάση. Ναι, ενώ η μεγαλύτερη. Όχι, και αυτή είναι μεγάλη. Αλλά το δοκάρι. Πώς το λένε, το γκολ. Το γκολ. Και άλλη μία φάση είναι αποστημένο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε και στο κύπελο. Δεν επηρεάστηκε. Αυτή ή μάλλον είναι... επηρεάστηκε θετικά. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μαγεία χθες. Επηρεάστηκε, έβγαλε τσατίλα. Έβγαλε ένα πάθος το οποίο το πλήρωσε όλο αυτό ο Πανιώνιος τελικά. Θα το πλήρωνε ο προηγούμενος, αλλά δεν κατέβηκε να παίξει. Μπορεί να κατέβει στο τέλος μου, εντάξει. Το πλήρωσε ο επόμενος. 16 νίκες τα τελευταία 16 παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Μονοτονία, φίλε. Που δεν παίζεται αυτή την περίοδο. Εντάξει, δεν παίζεται. Εντάξει. Δεν παίζεται. Κερδίζει συνεχώς. Ο άλλος προετοιμάζεται για το μεχνίδι της χρονιάς. Ποιος? Ο Πανιώνιος. Όλα για όλα εκεί, συγκεντρωμένος, απόλυτα. Με δύο Αφρικανούς στόπερ, τελειώνει η κουβέντα εκεί. Καλά. Πρέπει να έπαιξε στοίχημα μόνο τα δάχτυλά μου στο διπλό. Έβαζα με το ένα δάχτυλο, με το άλλο δάχτυλο, με το παράλληλο δάχτυλο, next goal pack με το άλλο δάχτυλο. Έγινε. Αυτό να φύγει έτσι. Με κιωτά και μπανανά τώρα με παίζεις. Και τι, στο πρωτάθλημα με τι έπαιζε. Με άλλους. Εντάξει, άλλο momentum. Με τέτοιο μας έπαιζε. Με τον Νικολό μου. Νέος τρίαμβος για την ομάδα του Λουτσέσκου. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο. Με πιο ήπιους ρυθμούς στο δεύτερο. Με σκορ πρόκρισης για τον ΠΑΟΚ που διευκολύνει το πρόγραμμά του. Μια και ο δεύτερος ημιτελικός θα είναι ένα παιχνίδι. Εντάξει, απλό διαδικαστικού χαρακτήρα. Δηλαδή, εντάξει, δεν θα έχει τόσο μεγάλο βάρος. Σήμερα ο άλλος ημιτελικός, η Λάρισα, υποδέχεται την ΑΕΚ. Σε τεταμένο κλίμα. Γιατί? Τώρα η Λάρισα ζήτησε την topic control. Εντάξει. Αυτό είναι προκλητικό, είναι λίγο. Άσχετο το να το συζητάμε μεταξύ μας στο καφενείο. Πώς γίνεται να αντέχει η ΑΕΚ. Εγώ δεν πάω στο καφενείο. Δεν αντέχει η ΑΕΚ. Μα δεν αντέχει. Αυτό λέω. Τι αντέχει. Πώς αντέχει. Εντάξει, τώρα ξυπνάδες. Αυτά είναι το κούγια, κοντρόλ και... Μα θα του βγει μπούμεραγκ, δεν είναι. Χαζομάρες τώρα. Παλιωμοδίτικα να δείξουμε ότι κάτι κάνουμε. Μα τους δίνεις κίνητρο να σε τελειώσουν. Που είναι καλύτερη ομάδα. Τι τους προκάλεις. Αλλά οκ, okay, θα είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Να δούμε μήπως και η ΑΕΚ καταφέρει να επιβάλλει την ανωτερότητά της και όπως ο ΠΑΟΚ να πάρει σκορ πρόκρισης για τον τελικό του κυπέλου. Τελικός κυπέλου 12 Μαΐου. Θυμίζουμε απλά. Ο ημιτελικός είναι τον Απρίλιο, είναι νομίζω στις 12 Απριλίου, κάπου εκεί είναι αργή το δεύτερο παιχνίδι. Εκεί στο πρόγραμμα το ΠΑΟΚ θα έχει ένα κενό δηλαδή, τέλη Μαρτίου με λόγω Πάσχα και τα λοιπά, θα έχει ένα κενό. Δηλαδή, άμα το καλοσκεφτείτε, αυτό είναι το θέμα, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Πολύ δρόμο ακόμα έχει η χρονιά. Δηλαδή δεν είναι ότι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός ή απόφαση τι θα γίνει, έχει πολλά παιχνίδια ακόμα. Και αρκετές εβδομάδες. Δεν είμαστε οριακά στο τελείωμα. Έχει μεσολαβεί Πάσχα, διακοπές. Τι κανονίσαμε, τίποτα. Πάσχα, διακοπή στο πρωτάθλημα. Πάσχα, πώς το λένε. Από τέλη Μαρτίου μέχρι μέσα Απριλίου δεν έχει πρωτάθλημα. Και έχει και πολλά παιχνίδια. Δεν είναι ότι φτάσαμε στο τέλος. Εννοείται. Άρα, να δούμε και πόσο θα κρατήσει ο ΠΑΟΚ σε τέτοιο επίπεδο την απόδοσή του. Ανεβαίνει κάθε εβδομάδα, αυτή είναι η αλήθεια και έχει τρομακτική αυτοπεποίθηση, αλλά πρέπει να συνεχίσει, δηλαδή χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το συνεχίσει αυτό. Ξεκουράζει και ο γιωμάτος. Ο ανεντικατάστατος.
Ο Βιερίνια τα δεξιά είδες, δεν, δεν πήγε καλά. Σαν να το ήταν, έχασε τη συνήθεια της πλευράς. Ενώ τα αριστερά τον βολεύει να συγκλίνει, στα δεξιά ήταν έξω από τα νερά του. Καλά, σε κάτι φάσεις ήταν χαφ, έβγαινε κρυφός, έβγαινε από τον άξονα, κάλυπτε ο Λιμνιός από πίσω. Ο Λιμνιός που πήγε να βάλει το παρθενικό του γκολ και πήγε όλος, μπαπ, την έβαλε μέσα ο άλλος. Θα μπαίνε σίγουρα. Έμπαινε, ναι. Θα μπαίνε. Ο 718, πρώτο μήνυμα. Επικοινούμε με μηνά, τα γράφετε FM, αφήνετε και το μήνυμα στο 54526 με χρέος 1,24 ευρώ. 718 γράφει, παραγγέλθηκε από τον νομό Αρκαδίας διόροφο λεωφορείο στην Σέτρα με σχόλιο άμεση παράδοση. Η Τέτρα είναι εταιρεία, νομίζω, εταιρεία, η Τέτρα, όχι Σέτρα. Δεν λέω και θα ξεφτυλιστώ. Με άμεση παράδοση γράφει και προφανώς εννοεί το μάτι της Κυριακής. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ο Αστέρας, παίζει, παιδιά, τέτοια δεν ομάδα. Δεν είναι έτσι. Προσπαθεί. Παίζει. Δεν είναι Λάρισα σε καμία περίπτωση. Δεν είναι Λάρισα. Δεν είναι... Ποιος άλλος. Λεωφορείο. Ναι, δεν είναι. Όλοι προσπάθησαν λεωφορείο. Αν πας να παίξεις τον ΠΑΟΚ λεωφορείο και κινδυνεύεις περισσότερο. Ο Παλαιός στο τιμήχρονο τι έκανε. Περίμενε τον ΠΑΟΚ. Πάρ το δίμπαλο. 82-18 έχεις ξαναδεί εσύ σε ποσοστό κατοχής. Όχι. Δεν μπορούσα να κρατήσω την μπάλα. Champions League, σε αυτό, σε οτιδήποτε. Σε κάποια φάση, σε ένα Newcastle City φέτος, στο 30 ήταν 90-10. Γράφτηκε 90-10. 90-10. Γράφτηκε. Ναι, ναι. Δεν μπορούσαν, φίλε. Πω. Και εκτός έδρας παιχνίδι πάλι, Newcastle City ήταν. Μετά πήρε μπάλα, δηλαδή ανέβηκε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου. Αλλά αυτούς τους οπαδούς του Newcastle που έβλεπαν εκείνο το παιχνίδι, τους λυπήθηκε η ψυχή μου. Είναι ντροπή. Είναι λίγο ντροπή το να είσαι ειδικά στο γήπεδό σου και να μην μπορείς να αλλάξεις πάσα. Τώρα, εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι, αλλά περίπου έτσι ήταν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγινε έτσι. Στο πρώτο ήταν έτσι. Ναι, στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν περίπου έτσι. Ήταν φοβερή η υπεροχή του ΠΑΟΚ. Φοβερή. Ήταν θέμα χρόνου να μπουν και τα γκολ. Τα κλεψίματα αλλεπάλληλα, οι συνδυασμοί, οι φάσεις που βγαίνανε. Και όλα αυτά σε ημιτελικό κυπέλου, όπου η μία ομάδα έρχεται από ένα σοκ ψυχολογικό και η άλλη ομάδα προετοιμάζεται για αυτό το μάτς ως το παιχνίδι της χρονιάς, όπως τα λέγαμε δηλαδή και χθες. Θα μιλήσουμε για τον αγώνα, θα μιλήσουμε για την υπόθεση του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, η οποία εκδικάζεται αύριο, με ένα νέο στοιχείο το οποίο προσθέθηκε σήμερα, μια και η ΠΑΟΚ θέλει να παραβρεθεί στην Λίγκα, στο πρωτοβάθμιο, και ο κύριος Όσκαρ Γκαρθία, για να εξεταστεί ως μάρτυρας. Θα ανακεφαλαιώσουμε όλα τα στοιχεία, το κατηγορητήριο και τι προκύπτει από αυτό, σε μια φυσικά δύσκολη υπόθεση που, εντάξει, όποιος επιδιώκει να προβλέψει την απόφαση είναι λίγο επιπόλαιος έως πολύ. Σήμερα τα πρωτοσέλιδα έχουν όλα άλλες εκτιμήσεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις εκτίμηση για μια δικαστική απόφαση είναι άλλων ετών. Άλλων ετών. Γίνονταν όταν κάποιοι... Εκτίμηση κατηγορητηρίου έχουν διαφορετικό. Εντάξει. Με τι κινδυνεύει ο ΠΑΟΚ, με τι κινδυνεύει ο Ολυμπιακός. Παλιά τέτοιες εκτιμήσεις και προβλέψεις αποφάσεων άλλα χρόνια. Άλλα χρόνια, τότε που αποκαλύφθηκε ότι πράγματι μπορούσαν να στηθούν και αποφάσεις δικαστικών οργάνων, γιατί αποκαλύφθηκε αυτό, έτσι, γι' αυτό το τονίζουμε. Λοιπόν, πρώτη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24 με ΝΑΚ, παπούτσια ΝΑΚ, η νούμερο 1 ελληνική εταιρεία παπουτσιών, ΝΑΚ Shoes, στο nak.gr μπορείτε να δείτε τον κατάλογο με όλα τα ανδρικά προϊόντα. Στίχημαν, στίχημαν.gr, για στοιχηματισμό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ, σε όλα τα αθλητικά γεγονότα, από οπουδήποτε, με μοναδικές λειτουργίες Cash Out, Token Bet και Speed Bet. Και Regina, τα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, reginabanio.gr, τα βρίσκεται και σε επιλεγμένα καταστήματα. Έχει και βόλιο χθες ο ΠΑΟΚ, αστεία πράγματα, μεγάλη διοργάνωση ευρωπαϊκή, τελευταία αγωνιστική και μάτς ενδιαφερόμενων, παίζονται σε διαφορετική ώρα. Αστεία, δηλαδή, αυτά δεν γίνονται ούτε στο Champions League του μπάσκετ. Είναι κωμικό αυτό το οποίο συνέβη. Να τελειώσει το μάτς του ΠΑΟΚ, να ξέρουν οι αντίπαλοι του τι χρειάζονται και πράγματι να το φέρουν 3-2 σε δύο παιχνίδια αυτό, για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εντάξει, τραγικές καταστάσεις
Στο Βόλιο ο ΠΑΟΚ έμεινε έξω έχοντας πιο πολλούς βαθμούς από μια ομάδα η οποία πέρασε. Εντάξει, δεν. Απλώς κρίμα για την ανάκαμψη του ΠΑΟΚ και τις νίκες που πέτυχε κτλ. Και την προσπάθεια τη χθεσινή συνεχίζει πλέον μόνο στην Ελλάδα. Ο 476 σημειώνει προτιμώ Πέδρο Ενρίκε και Γκάρι Ροντρίγκες από ΜΑΚ, δανεικό. Πέδρο Κόντε, Βασιλακάκη, Ουάρντα. Με Μπρίκιτς τι γίνεται. Ο Ρέι δεν έπιασε παιδιά Πασχαλάκης, ΟΕΟΕ, σημειώνει. Ο Μπρίκιτς φύρα αποδεσμεύτηκε, έχει ανακοινωθεί πριν λίγες ημέρες, το έχασε το επεισόδιο. Τελείωσε ο Μπρίκιτς από τον ΠΑΟΚ. Για τον Ουάρντα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ, θα αποφασίσει το καλοκαίρι θα γίνει. Τον Πέδρο Κόντε τον βλέπουν από τον ΠΑΟΚ. Ο Γκάρι Ροντρίγκες θα πουληθεί από τη Γαλατασαράι αρκετά εκατομμύρια ευρώ. Το θέλει η Νιουκάσλ και άλλες ομάδες. Και ο Πέδρο Ενρίκε επίσης ανήκει στον ΠΑΟΚ και θα φανεί το καλοκαίρι αν επιστρέφει ή όχι. Απλά εσύ μας γράφεις τις απόψεις σου. Να δούμε κάποια ακόμα μηνύματα για να πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Ένας φίλος που προφανώς ξέρει από τις μάρκες των λεωφορείων μας γράφει ότι λέγεται Σέτρα, η μάρκα, πράγματι. Άλλος φίλος γράφει κάτι για βαλίτσες κτλ. Είναι μηνύματα που δεν διαβάζονται. Για το ρολό και τα λοιπά, πάλι αυτή η ίδια γνωστή ιστορία. Λοιπόν, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα αναλύσουμε στο δεύτερο ημίωρο. Λογικά μετά τη μία θα ανοίξουμε και γραμμές. Επιστρέφουμε στο δεύτερο ημίωρο. Κάποια μηνύματα πριν πάμε στη θεματολογία της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ. Φίλος αναρωτιέται με τον Κομίνη πότε θα τελειώνουμε οριστικά. Ο άνθρωπος έχει αποδείξει ότι όταν εμπλέκεται σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ λειτουργεί με ιδιοτέλεια και μονίμως υποπίπτει σε τεράστια λάθη. Μετά το κάτσο του Χαριλάου, τη χερούκλα του Χουλ στη λεωφόρο, το πέναλτι στο τελικό, τώρα δεν είδε ούτε τον Μυραλάς. Το σημειώνει επειδή ήταν τέταρτος στον αγώνα τον Κυριακάτικο και ως τέταρτος έπρεπε να καταγράψει τη χειρονομία του Μυραλάς. Αυτός είναι αντιπαοξής μεγάλο. Ο φίλος. Ο 452 γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά δεν μπορεί να γίνει κουβέντα. Δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοιες κουβέντες καφενιακού επίπεδου όπως αυτή που έχει ανοίξει η Λάρισα για την ΑΕΚ. Πραγματικά δεν είναι αυτό σοβαρό θέμα. Και δεν γίνεται να κατακρίνουμε για τη στάση του Κούγια για ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα στο ποδόσφαιρο και ξαφνικά όταν κάτι λαϊκίστικο μας βολεύει να το αναδεικνύουμε. Να κατακρίνουμε όλα αυτά που έγινε εις βάρος του ΠΑΟΚ, πρόχειρα και χωρίς στοιχεία και τώρα να δείξουμε τέτοιο θέμα, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα οποία κατηγορούμε. Λοιπόν, από το παιχνίδι ξεκινάμε, τον αγώνα για τον οποίο όλοι είχαν μια επιφύλαξη, πώς θα τον αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ και πώς θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και από τα πρώτα λεπτά πήραμε την απάντηση για το πώς θα αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν είναι καθαρά ποδοσφαιρικό θέμα και ανωτερότητας, δηλαδή το ότι απλά μπήκε η καλύτερη ομάδα και κυριάρχησε, ή αν είναι και πιο ψυχολογικό το ότι ο Πανιώνιος πιέστηκε πάρα πολύ για αυτό το μάτς και ήταν πολύ αγχωμένος. Ενώ ο ΠΑΟΚ που δεν το πολυσκέφτηκε και δεν είχε το μυαλό και λίγο αλλού, μπήκε να δώσει ένα απλό παιχνίδι και του βγήκε έτσι και δεν επηρεάστηκε καθόλου από το όποιο άγχος μπορεί να είχε ένας ημιτελικός κυπέλου. Να ήταν πιο σφιγμένος, πιο συγκρατημένος, δεν επηρεάστηκε καθόλου. Ήταν σαν να έπαιζε ένα ακόμα παιχνίδι της εβδομάδας. Και ήταν φανταστική η απόδοση στο πρώτο ημίχρονο. Χωρίς το Μάτος. Χωρίς τον Κρέσπο. Με τον Κρέσπο εκτός. Με τον βασικό κορμό τώρα λέμε. Τον Κάνιας μαζί με τον Μαουρίτσιο και τον Λιμιό στην εντεκάδα. Όπως το συνηθίζει, δηλαδή μια αλλαγή σε κάθε γραμμή είχε από τους παίκτες του.
Ο Βιερίνια δεξιά, ο Αζεβέδο αριστερά, ο Μαλετζάς που παίζει βεβαίως πάντα στα στόπερ. Έπαιξε ο Μαωρίτσιο, που και αυτός συνήθως δεν παίρνει μάτς Τετάρτη Κυριακή. Ο Πέλκας μια χαρά και χωρίς τη μάσκα του. Χθες ο Πρίγιοβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Ο Πρίγιοβιτς που είναι καλά και πράγματι χθες δικαιώθηκε αυτή η επιλογή, γιατί το μάτς πήγε πράγματι μέσα στην περιοχή του Πανιωνίου. Ναι. Ήταν ο ΠΑΟΚ κυρίαρχος, δεν ήταν η ομάδα που δυσκολεύονταν εκτός έδρας να μπει στην αντίπαλη περιοχή. Μπήκε αρκετές φορές, έχασε την πρώτη κεφαλιά, έχασε το δεύτερο τατέτ, το τρίτο δεν το είχαν, ήταν βέβαιο, εκεί που τελείωσε το όλο το πράγμα. Απίστευτη σέντα το Ζεβέδο. Με τον Γρηγορίου να είναι ένας ακόμα προπονητής ο οποίος είπε ότι ξέραμε πως αν βάλει πρώτον γκολ ο ΠΑΟΚ τελειώσαμε. Το έχει και αυτό στο μυαλό του, όπως το είχαν και άλλοι προπονητές που το δήλωσαν. Είναι μια πολύ μεγάλη νίκη αυτή για τον ΠΑΟΚ. Να έχει περάσει το μήνυμα σε όλους τους αντίπαλους προπονητές ότι αν προηγηθεί, γεια σας. Γεια σας, γιατί μετά αφήνεις χώρους και δες πόσα γκολ ο ΠΑΟΚ έχει βάλει μπαίνοντας με την μπάλα μέσα. Μέτρατα. Χθες τι ήταν, του Μαουρίτσιο. Με την μπάλα μέσα. Ναι. Ναι, δηλαδή ότι έχεις διαλύσει κάθε αμυντική λειτουργία, τους πάντες, back, πλάγια, half και τροματοφύλακα. Και τροματοφύλακα και μπαίνεις με την μπάλα μέσα. Και μπαίνεις με την μπάλα στα δίχτυα. Μέτρα, πόσα γκολ είναι. Άλλο ένα τέτοιο γκολ στη φετινή σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Ο Αζεβέδο, έτσι πιο ατομικά, και στα πρόσωπα που ίσως δεν βλέπουμε κάθε Κυριακή, σιγά σιγά βγάζει την ποιότητά του. Υπάρχει μία κακή στιγμή του αμυντικά. Μια τρίπλα που τρώει από τον Μασούρα. Και δύο. Μία έφαγε. Είχε λίγο απρόσεκτα ανεβάσματα, είχε αυτή την τρίπλα που έπεσε πολύ άσχημα. Εντάξει, είναι αυτός ο πιο επιτυχημένος μπακ που έχει λίγες αδυναμίες πίσω. Βεβαίως, παίχτης που παίζει τώρα μια φορά το μήνα σχεδόν. Εντάξει, δεν έχει προσαρμογή. Αλλά έχει πει στον προπονητή του ότι μπορεί να βοηθήσει. Ο Μουλέν δεν τον έχει πει από ό,τι φαίνεται. Καθόλου χθες δεν έπαιξε. Ο Μουλέν, φίλε, έχει παίξει, πώς λένε, έχει έρθει 20 μέρες μετά τον Αζεβέδο. Εντάξει, είναι λίγο παράξενο. Δεν γίνεται, θα μπει και ο Μουλέν σε κάποια φάση. Ναι. Γιατί είμαστε αδύναμοι εκεί σε εντάσεις. Δεν γίνεται, θα μπει, δεν μπορεί. Ναι. Δεν είναι η εικόνα των χαφ μας, δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Ενώ στο πρώτο είναι πολύ καλός ο Κάνιας π.χ. για μένα, για σένα δεν είναι. Στο δεύτερο κάνει 15 λάθη. Νομίζω ήταν πολύ καλά χθες ο Μαωρίτσιο, μάλλον ο κορυφαίος του ΠΑΟΚ σε γενικές γραμμές. Πολύ θετικό, γιατί είναι κλειδί αυτός ο παίκτης, είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Αν είναι αυτός καλά, υπάρχει μια μεγαλύτερη βεβαιότητα. Για να δούμε τώρα Τετάρτη Κυριακή για τον Μαωρίτσιο, που δεν το έχει συνηθίσει αυτό, δεν τον έχουμε δει πολλές φορές. Ο Κάνιας δεν μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Εντάξει, είναι ένα θέμα. Σε μια φάση χθες στο τέλος κάνει τρία λάθη στην διαφάση. Τρεις λάθος πάσεις, εντάξει. Δεν. Ο Πέλκας με τις καλές του στιγμές, όπως πάντα αυτό το κάθετο παιχνίδι, που δεν το έχουν πολλοί. Για τον Πρίγκιβιτς είπαμε. Ο Μακ και ο Λιμιός με αρκετές ημιτελείς προσπάθειες. Ο Λιμιός σαφώς πιο ευδιάθετος, πιο κινητικός. Και σημαντική συμμετοχή στο πρώτο γκολ. Δικό του είναι. Ναι. Θες κάτι παραπάνω από τους ακραίους, το θέλεις σίγουρα. Και από τους δύο συγκεκριμένους. Το καλό ξέρεις ποιο είναι, Δημήτρη. Δηλαδή, μόνο σου το λες και δεν το καταλαβαίνεις. Αυτό φταίει ότι παντρεύτηκες μικρός. Ναι. Ότι αυτή τη στιγμή ψάχνουμε να δούμε ποιος είναι κορυφαίος του ΠΑΟΚ. Μόνο σου λες ότι περισσότεροι ήταν σε μέτρια μέρα. Και ο ΠΑΟΚ έκανε περίπατο σε ημιτελικό. Δεν είναι ποτέ σε μέτρια μέρα. Σε μέτρια ήταν. Ο Μαουρίτσιο ήταν καλός. Από εκεί και πέρα ψάχνεσαι. Τα εξτρέμ δεν κάναν τίποτα, ο Πρίγιοβιτς. Όχι, δεν κάναν τίποτα. Πώς δεν κάνανε. Εγώ μου δεν όλοι είδες, συμμετέχουν στην καλή εικόνα του ΠΑΟΚ. Αυτό λέω, ρε φίλε. Ότι χωρίς κάποιος να κάνει παπάδες, ούτε ο Πέλκας είναι από τα καλά του παιχνίδια χθες. Ναι. Ωραία. Ο Βαρέλα σταθερός, ο γνωστός Βαρέλα. Ο Πασχαλάκης λίγο σταστημένα με προβλημάτισε. Αλλά εντάξει, θα έχει και ένα μέτριο παιχνίδι, δεν γίνεται. Άρρωστος ήταν. Ε? Ήταν άρρωστος. Ήταν και άρρωστος. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Ο Βιερίνια σε δεξιμπάκ μπορεί να είναι το χειρότερο του παιχνίδι αυτό το τρίμηνο. Ναι. Εντάξει, και ο Αζεβέδο. Καλό ρε, εγώ εντάξει.
Όχι παπάδες, καλός. Τι θέλει το παιδί μας εδώ, τι έγινε αγόρι μου. Πρόσεχε, τα σπάσε όλα. Σε είδε, φεύγουν τα ακουστικά, φεύγουν το ένα, φεύγουν το άλλο. Τέλος πάντων, μιλώντας ποδοσφαιρικά λοιπόν, σε μία μέρα που ναι, ο Μαουρίτσιο και για μένα είναι κορυφαίος, και ο Βαρέλα μετά, χωρίς να κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, ο Πάοκ και ο Πρίγιοβιτς βέβαια, που έχει συμμετοχή στα δύο γκολ, ο Πάοκ καταφέρνει να δώσει διαδικαστικό χαρακτήρα στον δεύτερο ημιτελικό κυπέλου. Και όπως όλα δείχνουν, θα διεκδικήσει το κύπελο για δεύτερη φορά. Σε τελικό θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα σκύπτρα μετά από μια διαδικασία που σχετικά εύκολα φτάνει στο τέλος της χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα, έχοντας αποκλείσει βέβαια τον Ατρόμητο που φέτος είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει χάσει από το ΠΟΚ, που ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι ουσιαστικά της πορείας του μέχρι τώρα, ενώ ο Πανιώνιος, μια παραδοσιακή ομάδα κυπέλου, δεν κατάφερε να αντισταθεί στις ορέξεις της ομάδας του Λουτσέσκου. Για μένα η μεγαλύτερη νίκη είναι αυτή, ότι η ομαδική λειτουργία ξεπερνά τη μέτρια μέρα κάποιων παικτών που ουσιαστικά συμβιβάζονται με τον ξεκάθαρο ρόλο που έχουν και συμβάλλουν προς τη σωστή κατεύθυνση, ακόμα και αν δεν είναι καλά. Ο Μπίσεσβαρ πάλι ήταν καλά. Πάλι ο Μπίσεσβαρ μπήκε σε σημείο που ο ΠΑΟΚ λίγο τα χάνει και πάλι τον ανεβάζει, όλη την ομάδα ανεβάζει. Βάζει και γκολ. Ναι. Εκεί που περιμένουμε, πώς το λένε, να τη στείλει την μπάλα στα πουλιά, τη βρίσκει χαμηλά, πολύ καλή γωνία, γκολ. Δοκάρι και μέσα. Βλέπουμε και πάλι τα πλάνα, το πολύ ωραίο ομαδικό πρώτο γκολ, την ωραία σέντρα του Αζεβέδο στο δεύτερο, το τρίτο rebound του Μπίσεσβαρ, που μπάλα πάει πολύ αργά, εντάξει, έχει κυφθεί και ο τροδοφύλακας. Δεν έχει γωνία, ρε. Και το γκολ στο οποίο ο Κάνιας φυσικά Κάνιας χάνει τον παίχτη του, ναι. Φαίνεται και οι προηγούμενοι, αλλά ο Κάνιας χάνει τον κόρμπο. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου είπε ότι και για το μάτς αυτό, αλλά και γενικά για αυτή την περίοδο, η πιο μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ είναι ο φόβος του Ολυμπιακού. Ο φόβος που διαπιστώθηκε την Κυριακή. Δηλαδή ότι οι παίχτες του το είδαν αυτό, το κέρδισαν, το έχουν πετύχει, το έχουν διαπιστώσει και τους βοήθησε πάρα πολύ. Το ότι είδαν τόσο φοβισμένους τους αντιπάλους τους την Κυριακή. Και εκτιμάω ότι είναι μεγάλη νίκη, ότι αυτό βοήθησε και τον ΠΑΟΚ να έχει τέτοια αυτοπεποίθηση στον χθεσινό αγώνα. Είναι μία άποψη και αυτή. Ο Βερίνια τι είπε, ότι είδαμε ποιοι χάρηκαν την Κυριακή που δεν έπαιξαν. Κάτι παρόμοιο δηλαδή με αυτό που είπε ο Λουτσέσκου. Ο Πρίγιοβιτς είπε για το δικό του μεγάλο θέμα της προηγούμενης εβδομάδας, ότι άλλες ομάδες δεν θα έκαναν αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ και ο Σαββίδης. Δηλαδή θα υπέκυπταν, θα τον έδιναν, θα έλεγαν ναι στα 6, 7, 8 δίθεντη απόψεις, εκατομμύρια της πρότασης. Τέλος πάντων, okay, το καταγράφουμε ως δήλωση, όπως καταγράφουμε και τη δήλωση ότι εδώ αισθάνομαι καλά και θα μείνω για χρόνια. Μακάρι να είναι έτσι. Για ένα παίκτη ο οποίος συχνά πυκνά αλλάζει ομάδες. Και δελεάστηκε από τα λεφτά των Κινέζων. Δελεάστηκε, δεν το λέω με κακία ή ειρωνικά. Όταν παίρνεις ένα και σου δίνουν τέσσερα. Δελεάζεσαι. Okay, θα δελεαστείς. Βέβαια, ναι, θα δελεαστείς. Αλλά έχεις και να πάω Ολυμπιακός μπροστά σου. Δηλαδή, δελεασμός με δελεασμό έχει μια διαφορά. Τέλος πάντων, τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ και το πήγε το θέμα μετά το παιχνίδι και το έλυσε. Γιατί θα μπορούσε να πήγαινε το θέμα και πριν το παιχνίδι. Υπήρχε σοβαρός κίνδυνος να μείνει ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής με μοναδικό σεντρεφόρ στον Κουλούρη. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή. Όταν πάμε στο γήπεδο, έχουμε την εντύπωση ότι ο Λουτσέσκου θα ξεκινήσει τον Κουλούρη. Ότι μπορεί να παίξει και ο Κουλούρης. Από άλλες, ρεπορταζιακά τώρα για την ομάδα, το θέμα του Πούγκουρα που παίχθηκε χθες, να προλάβουν, δεν προλαβαίνουν οι Πολωνοί να τον αποκτήσουν ως δανεικό. Τελικά ανακοινώθηκε ο δανεισμός στην Άρκα Γκντίνια για τον Έλληνα αμυντικό. Μακάρι να παίξει, να πάρει λίγα παιχνίδια. Είναι πολωνική η ομάδα αυτή, η Άρκα Γκντίνια. Ίδιο επίπεδο πρωταθλήματος πάνω κάτω. Και λίγο δόθηκε... πιο ανοιχτό το παιχνίδι τους. Και δόθηκε εκεί ο Πούγκουρας για να παίξει. Αυτά από τα αγωνιστικά όλα. Πλέον ο ΠΑΟΚ σκέφτεται
τον αγώνα μεσημέρι Κυριακής με τον Αστέρα Τρίπολης. Πολύ δύσκολο παιχνίδι, φυσικά. Σε μια έδρα που δεν περνάνε εύκολα ομάδες. Ούτε εύκολο, ούτε δύσκολα περνάνε. Δεν περνάνε ομάδες. Πολύ δυνατός ο Αστέρας. Δείχνει να είναι καλά ο ΠΑΟΚ. Επιστρέφει ο Μάτος. Θα μιλήσουμε για το παιχνίδι αυτό και αύριο. Πάμε στη μεγάλη υπόθεση, την έξω αγωνιστική, παραπέντε ακόμα. Η υπόθεση αυτή... Τι φωτογραφίες είναι αυτές? Φωτογραφίες από τον Καρσία στο νοσοκομείο. Μητσικώστα είδες χθες? Ναι, δεν έκλωσα. Ρε το Μητσικώστα. Α, είναι σοβαρό το θέμα. Μπιμπίκι. Σοβαρό, σοβαρό. Λοιπόν, ωραίες φωτογραφίες του Γκαρσία στο νοσοκομείο. Αλλά και εδώ τώρα, εντάξει, και εδώ πάλι δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε, ούτε να ερωνευτούμε, ούτε γιατρούς, ούτε νοσοκομεία, ούτε ανθρώπους κτλ. Τα στοιχεία να παρουσιάσουμε. Τα στοιχεία... Εγώ μπορώ να ερωνευτώ λίγο, μου επιτρέπεις. Κάνε ό,τι θες. Εμένα δεν μ' αρέσει. Αυτά που λέγονται στο καφενείο, αυτά για τα ντόπινγκ και αυτά και... Όχι ντόπινγκ, δεν υπάρχουν για ντόπινγκ, αλλά αυτό το καραγκιοζλίκι τώρα που βλέπω μπροστά μου με το μπιμπίκι, δεν μπορώ να μου στερήσει το πρωτάθλημα, τι να κάνουμε ρε Μίτσο. Έχει μπιμπίκι ο άνθρωπος, το οποίο το σκάψαν και μόνοι τους. Ένα, αυτά δεν είναι. Ναι, καλά τώρα. Αυτά δεν μπορώ. Το νέο στοιχείο είναι το κατηγορητήριο. Η κλήση απολογία των ΠΑΟΚ για αύριο. Αλλά και η εκδίκαση της ένστασης του ΠΑΟΚ κατά του Ολυμπιακού ως υπεύθυνου για την μη διεξαγωγή του αγώνα. Μία υπόθεση κατά του ΠΑΟΚ και μία ένσταση του ΠΑΟΚ κατά του Ολυμπιακού. Στοιχείο σημαντικό, ας πούμε, για να ξεφτυλιστεί κόσμος δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, το ότι βεβαίως δεν υπάρχει θέμα γιατρού. Έτσι, δεν... ήθελε να βασίσει πολλά ο Ολυμπιακός για κάποιες ώρες στον γιατρό και ποιος ήταν και ποια είναι η σχέση του, να καταγγείλει τον ΠΑΟΚ. Αστεία πράγματα, πραγματικά αστεία πράγματα. Δεν κατηγορεί τον ΠΑΟΚ γι' αυτό. Απέτυχαν. Γενικά προσπάθησαν να κάνουν κινήσεις εντυπώσεων βλέποντας ότι επικοινωνιακά έχουν κάνει το ένα λάθος πίσω από το άλλο. Δηλαδή, πόσα λάθη έχει κάνει ο Ολυμπιακός, έχει μετρήσει. Και τα διορθώνει με λάθη. Ναι. Δηλαδή, λάθος του Θεοδωρίδη την ώρα του αγώνα. Λάθος του Καλαπαπά που μιλάει για κλειστό ρολό. Και τα συνεχίζουν. Λάθη, τραυματισμό στο μάτι, όχι στο χείλος. Στο χείλος, μεταφερόμενος. Γι' αυτό εμένα μου έχει μπει η ιδέα ότι θέλω να το χάσουν την υπόθεση. Για να αρχίσουν να φωνάζουν και να το διακομωδήσουν και να το. Αλλά αυτό είναι συμπέρασμα. Λοιπόν, μέσα από τις χθεσινές εξελίξεις, κανένα θέμα τιμωρίας για τα εκτός του γηπέδου γεγονότα τα οποία είναι πολύ μακριά και οι τραυματισμοί αστυνομικών πολύ μακριά από την Τούμπα. Κανένα θέμα με τον γιατρό φυσικά του παιχνιδιού. Νόμιμα ο κύριος Σατζόπουλος, εγκεκριμένος γιατρός από τη Λίγκα, ήταν στη θέση γιατί αν δεν ήταν ο παρατηρητής και ο διαιτής δεν θα ξεκινήσουν τον αγώνα καν. Δεν θα έμπαιναν στο γήπεδο. Είναι πολύ απλά. Απλώς τα παρουσίασαν έτσι και εκτέθηκαν ακόμα περισσότερο τις προηγούμενες ημέρες από τον Ολυμπιακό. Δεκτή η ένσταση του ΠΑΟΚ θα συζητηθεί για τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένη αναφορά στο κατηγορητήριο για το φύλλο αγώνα και το λάθος του Ολυμπιακού με τον Γκαρσία, που εκπρόθεσμα δηλώθηκε. Συγκεκριμένη αναφορά για το ότι έφυγε ο Ολυμπιακός πρώτος χωρίς την έγκριση του διαιτητή. Και συγκεκριμένη αναφορά, πάρα πολύ σοβαρό, στην καθυστέρηση εξέτασης του Γκαρσία για 15 λεπτά, μια και δεν επιτρέπονται στον Ολυμπιακό είσοδος στα αποδυτήρια της... δεν επιτρέπονται στον γιατρό, είσοδος στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί και στο κατηγορητήριο. Εκεί ποντάρει ο ΠΑΟΚ, εκεί θα το κυνηγήσει. Εκτιμήσεις, ας κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, εμείς δεν κάνουμε εκτιμήσεις. Πάντως τα στοιχεία... Από τη μία πλευρά απορρίπτονται επεισόδια εκτός, γιατρός, παράνομος κτλ. Και από την άλλη γίνονται δεκτά. Καθυστέρηση στην εξέταση, λάθος το ότι έφυγε ο Ολυμπιακός, λάθος με το φύλλο αγώνα και τον Γκαρσία. Αυτά είναι γεγονότα. Δεν είναι θεωρίες και θα τα κρίνει ο δικαστής. Ο ΠΑΟΚ σήμερα ζήτησε και τον Γκαρσία να είναι εκεί, παρόν.
για να εξεταστεί και να προσπαθήσει να αποδείξει ο ΠΑΟΚ αυτά που εκείνος θέλει. Τώρα, αυτή η σημαντική διαφορά σε σχέση με άλλα παιχνίδια τα οποία δεν έγιναν ή διακόπηκαν. Ότι ο ΠΑΟΚ κλήθηκε και με το άρθρο 15, με το άρθρο 21 του ΚΑΠ και όχι μόνο με το 15, όπου προβλέπεται συνήθως για αυτές τις περιπτώσεις. Το άρθρο 21 προβλέπεται, ναι μεν, η κατακύρωση του αγώνα σε μία από τις δύο ομάδες, χωρίς όμως αφαίρεση βαθμών. Είναι μια σημαντική λεπτομέρεια. Προβλέπεται, έτσι δεν είναι βέβαιο ότι θα κρίνει ο διαιτής, απλά κλήθηκε και με αυτό το άρθρο. Αύριο η εκδίκαση, το απόγευμα. Διαβάζουμε και πάλι το κατηγορητήριο για το θέμα του γιατρού. Η εξέταση από τον γιατρό του αγώνα στον προπονητή έγινε μετά από 15 λεπτά, παρουσία του β' παρατηρητή και του τέταρτου διαιτητή, αφού δεν το επιτράπει άμεσα η είσοδός του στα αποδυτήρια της φιλοξενούμενης ΠΑΕ. Ρωτάει ο δικαστής, γιατί κύριε τον αφήσατε, γιατί φορούσε ρούχα που δεν μας άρεσαν. Ωραία, πολύ σοβαρό επιχείρημα, θα κριθεί. Έτσι δηλαδή, ας το πούν αυτό. Ήταν νομίζω ελαφρυντικό. Θα το δεχόμουν από την πλευρά της ΠΑΕ Ολυμπιακός, αν αντί του υπευθύνου επικοινωνίας π.χ. ήταν ο Μάκελος Νύχτας, υπευθύνου επικοινωνίας. Ωραία, θα το δεχόμουν, ρε φίλε, σε δικαστήριο. Ναι. Θα έλεγα, ναι, Μάκελε, έχεις δίκιο, αγόρι μου, δεν ήταν ρούχα αυτά. Dress code, για να μπεις από την τέταρτη του Ολυμπιακού. Τώρα, ο Κωνσταντίνος δεν φοράει και Γκούτσι, εκτός να πάρει κανένα στόλο Γκούτσι και τα κολλήσει μεταξύ τους. Εντάξει. Θα το δεχόμουν πάντως στα δικαστήριο αυτό το πράγμα. Αλλά γενικά νομίζω ότι η επιχειρηματολογία του Ολυμπιακού ξέσπου την ψαχουλεύτηκα ότι μπορεί να θέλουν να χάσουν αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Στα σημερινά πρωτοσέλιδα. Τι λένε, δεν έχω δει καθόλου. Ενώ η ΣΑΕΚ, ωραία, παίζουνε ότι κινδυνεύουμε με μείον 3 μπλα και το πάνε εκεί. Mm-hmm. Live Sport και Ώρα για Sport δηλαδή, για να λέμε ποιοι είναι τη ΣΑΕΚ, μην μιλάμε γενικά. Οι δύο εφημερίδες της Ένωσης. Ο τριταθλητής, ο Γάβος τριταθλητής τέλος πάντων, mm-hmm. δηλαδή και ψάρι μάπα και πίσω στη βαθμολογία, γράφει ότι ο ΠΑΟΚ κλειτώνει το μείον 2 της επόμενης σεζόν και το μείον 3 της φετινής. Και με βάζει να σκεφτώ στο ότι αυτοί θέλουν να το κάνουν, να συνεχίσουν αυτό που κάνουν από την αρχή της σεζόν. Ναι. Να εκθέσουν ουσιαστικά κάτι το οποίο δεν εκτίθεται ρεαλιστικά. Που είναι το πρωτάθλημα το φετινό που έχει όντως ανταγωνισμό και ελάχιστα λάθη διαιτητικά σε σχέση με το παρελθόν. Είναι ένα κομμάτι του σχεδίου τους με τελικό στόχο τις εκλογές. Εννοείται. Τις εκλογές. Ποιες από τις δύο? Τις ελληνικές, τις βουλευτικές εκλογές. Λοιπόν, όσοι στα αποδυτήρια είδαν τους παίκτες του Ολυμπιακού να πανηγυρίζουν για τη διακοπή του αγώνα. Γράφει φίλος, ήσουν στα αποδυτήρια, φίλε. Μπορεί να ήταν. Μεγάλη νίκη αυτή όλων στον ΠΑΟΚ. Προβλημάτισε χθες ο εγωισμός του ΜΑΚ. Τουλάχιστον τρεις φορές είχε εύκολη πάσα στον Αζεβέδο και όμως προτιμά να σουτάρει από δύσκολη θέση. Βαριά σωματική βλάβη και κόβεται κάπου εκεί το μήνυμα. Άλλα μηνύματα για να ανοίξουμε και γραμμές. Οι φωτογραφίες διαραίουν πλέον του Γκαρσία στο νοσοκομείο. Ποιος τράβηξε αυτές τις φωτογραφίες? Κάτσε να δούμε, δεν είναι και κοντινή. Λοιπόν, έχουμε στα κατοχή μας φωτογραφίες. Δεν είναι ούτε μπιμπίκι. Το κινητό βοηθάει να γίνει το zoom. Έχει μια κρεατοελιά και ένα κοκκινάδι στο χείλος ο κύριος Γκαρσία. Ναι, δες, συνάδελφε, εδώ γελάει ο συνάδελφος. Γελάει, τα έχουμε όλα. Είναι κοντινή φωτογραφία. Παίζουν ρόλο, μας είπε και ο κύριος Βίτας, γιατί δεν το είχα στο μυαλό μου, νομίζω ότι τα βίντεο δεν παίζουν ρόλο, ότι τα βίντεο δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία, παίζουν όλα ρόλο. Εγώ ξέρω το κάθε ότι βίντεο και κάθε φωτογραφία. Το οπτικό ακουστικό
ναι. υλικό που προέρχεται από αυτούς που έχουν τα δικαιώματα. Το επίσημο οπτικοακουστικό υλικό. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό γνωρίζω. Θα ανεβάσουμε σε 24, λίγο. Φίλε Χριστό. Θα ανεβάσουμε σε λίγο τις φωτογραφίες. Είναι από το Διαβαλκανικό και προφανώς τραβήχθηκαν βράδυ Κυριακής. Και η μία που τον δείχνει βεβαίως να μην έχει τίποτα εξωτερικά και η άλλη στο χείλος τι ακριβώς έπαθε ο κύριος Όσκαρ Γκαρθία. Ο ΠΑΟΚ έχει κάθε δικαίωμα να μιλάει για ποδόσφαιρο. Κανείς άλλος δεν μιλάει για ποδόσφαιρο αυτές τις ημέρες. Το αποφεύγουν. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο φυσικά και με το που επιστρέψουμε. Με εσάς θα ανοίξουμε γραμμές. Θα μιλήσουμε και για όλα τα υπόλοιπα με τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν μέχρι την αυριανή εκδίκαση της υπόθεσης. Θα σας ακούσουμε για όσα γράφετε. Κι άλλος εδώ κατηγορεί το ΜΑΚ. Με το ΜΑΚ φαγωθήκατε. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Είναι η απόψη σας. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Αποθέωσε Βιερίνια η ΠΑΟΚ. Γιατί, τι έκανε. Για να δούμε τι έκανε ο Βιερίνια. Παίζει παντού, προσφέρει. Πού είναι, τι λέει. Left winger, right winger, left back, right back and above all leader and captain. Γράφει η ΠΑΟΚ και το Βιερίνια. Above. Ο οποίος έχει ένα βλέμμα των πριζών να το δηλώσει χθες. Και του λέω, πιστεύεις θα χάσει τα χαρτιά το πρωτάθλημα. Πώς θα το χάσουμε. Έτσι. Θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Έτσι. 23-10-287-888. Για να σας ακούσουμε τις δικές σας απόψεις για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Για αυτό το οποίο βλέπουμε για τα φοβερά αυτά νούμερα, το σερί των επιτυχιών. Αλλά και το έξω αγωνιστικό με όλα τα στοιχεία για την υπόθεση μη διεξαγωγής του αγώνα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, όπως τα ακούτε. Έχουν ανέβει και ήδη η νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο. Έχουν ανέβει ήδη εκπληκτικό. Στο ΠΑΟΚ 24 δύο φωτογραφίες του Γκαρσία από το νοσοκομείο και η πρώτη φωτογραφία που δείχνει ακριβώς το πρόβλημα στο άνω χείλος. Δείτε το στο site, είναι πραγματικά πολύ πολύ ιδιαίτερο ντοκουμέντο. Κυριακή βράδυ στο νοσοκομείο και υπάρχει η φωτογραφία. Τι να πω, τι φαίνεται κάτι. Κάτι φαίνεται στο εσωτερικό του στόματος του Γκαρσία. Λοιπόν, 23-10-287-888 για να σας ακούσουμε και για ποδοσφαιρική συζήτηση, αλλά και για τα έξω αγωνιστικά όλα όσα παρακολουθείτε να γίνονται από τις πληροφορίες που προκύπτουν. Πάμε στους πρώτους φίλους που καλούν. Δεύτερη ώρα εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Πάμε στον πρώτο φίλο. Χαίρετε. Ναι. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά. Μικροφωνίζει λίγο, νομίζω ακούγεται διπλό. Γίνατε και τεχνική ραδιοφώνου, ρε. Και ό,τι τεχνική, τακτική, τακτική ξέρετε, αθλητικά, προπόνηση, δικαστικά, δικηγορικά, τώρα είστε και τεχνική. Άστα, λογιστικά παλιά είχαμε πάρει, άστο, μάστερ. Μάστερ. Πώς τι μπαίνει στο ταμείο, τι βγαίνει και ποιους παίρνουμε, τι κάνει, άστο. Με το πάω και σε ρεφέλε όλα τα κάνεις, είσαι βέγκος. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. Λοιπόν,
Θυμάστε, Δημήτρη, που λέγαμε στην αρχή της χρονιάς και στα πρώτα παιχνίδια εκεί που γίνονταν οι γκέλες εκτός έδρας, που λέγαμε ότι πρέπει να μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα και να τους κερδίζει πρώτα το μυαλό και μετά το... να τους κερδίζει και μέσα στο γήπεδο. Αυτό έγινε Δεκέμβριο-Ιανουάριο και τώρα έχει προχωρήσει. Τους κερδίζει ναι, πριν ξεκινήσει το μάτς. Πλέον το έχουμε καταφέρει στον απόλυτο βαθμό. Πλέον ο άλλος λέει ότι παίζω με τον ΠΑΟΚ. Προσπαθώ, αλλά αν φάω τον γκολ, μετά τίποτα στο. Καλύτερα να σκεφτούμε και το επόμενο παιχνίδι, γιατί ξέρω εγώ, έχουμε και άλλους στόχους κτλ. Μεγάλο λάθος αυτό. Μεγάλο λάθος αυτό. Για τους προπονητές τώρα. Ναι, τώρα εντάξει, αυτό είναι ντροπή. Δηλαδή, εγώ δεν το δέχομαι ποτέ αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εσύ δεν το δέχεσαι, δεν σε πάω. Δηλαδή, ναι, και το λένε κιόλα. Ναι, δηλαδή, τι μήνυμα περνά στην ομάδα σου. Αλλά άσχετο αυτό, εντάξει. Τι μήνυμα, ρεαλιστικό, ρε. Άσχετο. Όταν τρώσει το πρώτο γκολ, έχουμε κλέψει την μπάλα στα πλάγια και λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Με μία, δύο, τρεις μπαλιές, ενώ πιέζουν ψηλά οι άλλοι και θέλουν να σε κρατήσουν εκεί, τους έχεις αποδιαρθρώσει. Αν η μπάλα φτάνει στα πόδια του Πέλκα, ο οποίος είναι ο ιδανικός για να την πάρει και να την κολλήσει σχετικά κοντά και να πάρει κάποια μέτρα, τη δίνει προς δύο παίχτες και ο Πρίγιοβιτς αυτόματα λέει, εγώ δεν ασχολούμαι με την μπάλα, μπαίνω στην καρδιά μέσα και ο Μάξ τον βγάζει κάθετα. Την παίρνει ο Πρίγιοβιτς, μετά κάνει μια κατά, δεν ήταν τόσο καλή σέντρα, αλλά δεν έχει να κάνει. Την κάνει εκεί που είναι ο Λιμνίος αρχικά. Και δεύτερο δοκάρι υπάρχει και άλλο παίκτη. Δηλαδή, τι να σου πω άλλο, ρε φίλε, και δεν είναι και τώρα. Το Πανιόνιο εμείς, μην το βλέπουμε έτσι τώρα και κερδίσαμε 3-0. Εμείς στο Πανιόνιο έχουμε φτισέμα. Στον Ατρόμητο έχουμε φτισέμα. Δεν ξέρω εγώ. Δεν είναι έδρες οι οποίες τώρα τις είχαμε έτσι όπως ήρθε το χθεσινό. Πάνε σε Τρίπολη τώρα, πάνε. Θα πάω εκεί, θα κάνω κάποιο. Τι να κάνω. Θα πάω, άμα βρω. Αυτά τώρα ιντερνετικά δεν περνάει κανείς από εκεί. Βγαίνουν εισιτήρια ιντερνετικά, ρωτάω. Δεν έχουμε δει ανακοίνωση. Θα δούμε. Δεν ξέρουμε. Ωραία. Θα δούμε. Ποιος δεν περνάει. Ο Ατρόμητος περνάει για πλάκα. Φέτος πέρασε 5 φορές. Όχι για πλάκα. Έκανε το μαγικό Χατζησαΐζη να περάσει. Όχι για πλάκα. Στο 90 φεύγει. Παίξει του ΠΑΟΚ δηλαδή. Και για τα δικά. Τώρα για τα. Ναι, ναι, παίζει να κλείσει. Εγώ δεν θα κοιμηθώ μέχρι να βγει. Το έχω πάρει απόφαση. Δηλαδή όλη μέρα αυτή τη δουλειά κάνουμε. Περιμένουμε να δούμε, να κάνουμε. Εγώ ύπνο τον έχω ξεγράψει πάντως. Πάντως, αν έρθει και γυρίσει μπούμεραγκ, τι να σας πω. Θα μάθετε εδώ κάτω, θα βγω στις ειδήσεις τι θα γίνει εδώ πέρα. Θα τα δείτε όλοι. Έτσι και γυρίσει μπούμεραγκ. Θα κλάψει κόσμος. Γιατί έχω, δηλαδή το τι περνάω αυτές τις μέρες, άσο καλύτερα. Και περνάνε, εσείς δεν το βλέπετε εκεί πάνω. Πρέπει να κάνεις Ολυμπιακούς για να το δεις. Έγινε καλημέρα. Γεια σας. Εμείς χαίρομαι πάντως ότι υπάρχουν πολλοί Ολυμπιακοί δυσαρεστημένοι από αυτές τις εικόνες, έτσι. Και μας περιγράψαν και προχθές εκεί που βλέπαν το παιχνίδι. Δυσαρεστημένοι από αυτή την κίνηση. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Από Αθήνα τηλεφωνώ. Χαίρετε. Ήμουν και στο παιχνίδι χθες. Ναι. Όπως αρκετοί παοκτζήδες, εγώ τουλάχιστον 100 άτομα τα είδα. Τι αντιδράσεις είχες, πώς τους έβλεπες αντιπάλους βλέποντας τον ΠΑΟΚ? Ήμασταν στη θύρα 2. Στην απέναντι από την Επισήμων. Οι Πανιόνιοι ήταν πάρα πολύ συγκρατημένοι. Εκτός αυτούς που βρίζαν τον Μπέλκα, ήταν διάσπαρτοι. Αυτό είναι το πιο άδικο πράγμα που έχει συμβεί στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ακριβώς αυτό. Δεν τα έδειχνε σε εσάς, είναι παιδιά ο Μπέλκας, δηλαδή. Οι Πανιόνιοι είναι μετρημένοι αυτοί που βρίζαν τον Μπέλκα. Και παρασύρα και κάποιους άλλους, οι οποίοι ξέρεις είναι πολύ εύκολο να παρασυρθούν από κάποιους άλλους. Mm-hmm. Είχαν φόβο σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και τη στιγμή που βάλαν τον γκολ φόβο είχανε, παρότι υποστηρίζανε αρκετοί από αυτούς και φωνάζε Πανιόνιο. Στο τέλος τσακωθήκαν και μεταξύ τους, γιατί άλλοι βρίζαν τη διοίκηση και άλλοι δεν θέλαν να βρίζουν τη διοίκηση. Ναι. Εμείς που ήμασταν εκεί, είδαμε αρκετοί από αυτούς, εγώ τουλάχιστον είδα και τα δύο παιχνίδια, και το 2-2 και το αυτό, ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια, δύο διαφορετικές ομάδες. Μέρα με νύχτα. Δεν ήμασταν τόσο κακοί με το στο 2-2, κάνεις λάθος. Δεν είπα ότι ήμασταν κακοί, ήμασταν πολύ καλύτεροι, είπα. Μέρα με τη νύχτα πάντως ο ΠΑΟΚ. Σίγουρα συμφωνώ ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι μας πήρε από κάτω για ένα μισάωρο, ένα 20 λεπτό, δεν θυμάμαι πόσο ήταν.
Εκείνο όμως το 20 λεπτό δεν υπήρξε σήμερα. Αυτό εννοώ εγώ. Κάνω λάθος? Εντάξει, ναι. Απλά δεν ήταν κακός ο Πάουκ. Άλλη ταχύτητα πλέον. Άλλη ταχύτητα. Απλά έχει αυξήσει την ταχύτητα της κυκλοφορίας. Και αυτοπεποίθηση, αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση στην άμυνα. Όλοι. Στις μέσες που ο Πανιώνιος έκανε κάποιες φάσεις, το δύο δοκάρια, έλεγες ότι δεν υπάρχει Πανιώνιος μέσα. Ενώ στο παιχνίδι εκείνο το 1-0 ξαφνικά έγινε μαγικά, ναι, με μια διαλυμένη ομάδα. Διαλυθήκαμε για εκείνο το 20 λεπτό που μας έκανε το 1-2. Mm-hmm. Έτσι, και είμαι από τους μόνους που δεν φωνάξαν τότε που φωνάξαν οι υπόλοιποι. Τότε που έκριναν το αποτέλεσμα. Βεβαίως. Είμαι από τους μόνους που δεν φωνάξαν, για να καταλάβετε ότι δεν δυσαρεστήθηκα από το παιχνίδι. Θεώρησα ότι ήταν άδικο. Αλλά σήμερα, χθες μάλλον, είδα ένα άλλο ΠΑΟΚ. Έχω χρόνια, εγώ μένω Αθήνα, ναι, είμαι η καταγωγή μου από εδώ, είδα έναν ΠΑΟΚ, αυτό που θέλουμε να βλέπουμε εκτός έδρας. Να είσαι καλά φίλε, καλό μεσημέρι. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Χαίρετε. Τώρα στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Γεια σας, να είστε καλά. Καλησπέρα. Άκουγα χθες το Σταύρο στην περιγραφή. Μεγάλη επιτυχία. Όντως και του Μπίσες Βαρύ ήταν πέναλτι και το άλλο. Λάθος έκανε ο κύριος Κόλκας, έκανε λάθος, εκεί παρασύρθηκε. Τι? Όχι, γιατί. Δεν είναι πέναλτι του Αζεβέδο, ενώ του Μπίσες Βαρύ είναι φάουλ εκτός περιοχής. Τέλος πάντων, δεν δόθηκε ούτε φάουλ. Εντάξει, ούτε φάουλ δόθηκε. Κράτημα είναι το κράτημα. Εγώ λέω το κράτημα. Στου Σακόφαν και είπαν ότι οριακό. Προεξέχει ένα σημείο του ποδιού. Τώρα τι λέει ο κανονισμός, αν είναι... Ο speaker πάντως της Κοσμοτέ TV είπε, λέει, φαίνεται, λέει, να είναι στην ίδια ευθεία πάνω κάτω, λέει, και είναι υπέρ του πετιθέμενου η φάση από ένα σημείο και μετά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι το ποδόσφαιρο που παίζει ο ΠΑΟ δεν το έχει παίξει ούτε επί σάντος τέτοιο. Κρατάει και το 0 στην άμυνα, έχοντας φοβερά ποσοστά κατοχής της μπάλας. Δημιουργεί κάποια 14 τελικές αγορά κάθε παιχνίδι. Γίνεται πιο αποτελεσματικός, ενώ με το Ίβιτς είχαμε περισσότερες τελικές. Και καλό θα ήταν, θυμάμαι μια χρονιά, ο Γαλάνης σαν και επιστήμονας ο άνθρωπος, και αυτό προέχει άσχετα αν είναι Παναθηναϊκός. Το 12 ήταν ο Παναθηναϊκός 5-6 μπροστά από τον Ολυμπιακό. Και επεξεργάζεται τα στατιστικά στοιχεία που είναι τώρα στην Super League, στην σελίδα, mm-hmm, τέτοιο. Και λέει, εμένα μου λένε ότι τα στοιχεία αυτά εδώ πέρα, ότι ο Ολυμπιακός θα προσπεράσει, λέει, άνετα. Και θα το πάρει. Και δικαιώθηκε. Μάλιστα. Ναι. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Παιδιά, ο ψύχρεμος είμαι από Αθήνα. Τι κάνετε? Πότε είχες ξεσπάσει, μετά από ποιο παιχνίδι ήτανε? Με τον Πανιώνιο. Με τον Πανιώνιο, ρε φίλε. Με τον Πανιώνιο. Από εκεί μετά γύρισε το κουμπί. Γύρισε Παναγιά. Λοιπόν, παιδιά, εγώ ειλικρινά σας λέω, δεν ανήσυχω για το πρώτα. Έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτά που κάνε τα κοραγκιοζηλίκια. Αλλά το ότι θα το χάσουμε δεν το χάνουμε. Ας ρίξουν όσο θέλουν, που πιστεύω δεν θα τιμωρηθούμε, ας ρίξουν. Θα τα πάρουμε όλα τα παιχνίδια. Και θα είναι και πιο ηρωικό και πιο μάγκικο. Ναι. Άντε, για να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Γιατί άμα πήγαινε έτσι normal, θα το είχαμε καθαρίσει 4 αγωνιστικές πριν το τέλος. Δεν πειράζει. Θέλω να πω κάτι. Σταύρο. Δηλαδή. Σου είπε κάτι η Ελένη Μπούντου. Τι να μου πει αυτή, ρε. Λοιπόν, πήρα χθες τηλέφωνο, δεν ήσουν, της ανέφερα κάτι, μια πληροφορία. Να το έχεις υπόψη, ρώτησε την κοπέλα. Δεν θέλω να πω στον αέρα. Ναι. Εντάξει. Είναι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Θα σου πει η κοπέλα. Θα μου πει η κοπέλα. Έγινε, να είσαι καλά. Ένα τελευταίο. Πες. Τελευταίο. Ναι. Παιδιά, αυτοί που θέλουν κυρίως την τιμωρία μας δεν είναι τόσο οι γάβροι που δεν διεκδικούν τίποτα. Οι αεξίδες και οι Παναθηναϊκοί είναι. Οι Παναθηναϊκοί από μίσος και οι αεξίδες για το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτούς να φοβόμαστε. Αυτούς να έχουμε το νου μας. Mm-hmm. Λοιπόν, έγινε, παιδιά. Γεια. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Ο Θάνος είμαι, παιδιά, από Αθήνα, τηλεφωνώ και εγώ. Γεια σου, Θάνο. Δημήτρη μου, μόνο σε εσένα θέλω να πω κάτι. Μάλιστα. Εντάξει, καταλαβαίνω, είναι η δουλειά σου. Κάνεις το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ στο Sport FM, έτσι δεν είναι, Δημητράκο μου? Ναι. Ρε φίλε, χώσε λίγο κάτι, δεν τους αντέχω, δεν μπορώ, ρε αδελφέ. Έχω τρελαθεί. Τώρα αγοράζουμε ραδιόφωνο κάτω, ρε, περίμενε. Θα άντε, κάνουμε. Ρε, μαγκά μου. Άντε, ρε, παιδιά. Δηλαδή, θα αγοράσω ένα πρόχειρο. Το καταλαβαίνω, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αλλά αυτό, παιδιά, που γίνεται στην Αθήνα με τα αθηναϊκά ραδιόφωνα. Όχι, γιατί μόνο τα ραδιόφωνα είναι.
Αυτό να μου πει, μόνο το ραδιόφωνο, Δημητράκο. Αλλά σε παρακαλώ, Δημήτρη μου, ειδικά επειδή σε ακούω. Δηλαδή ακούω Sport FM στην ώρα που βγαίνει για να ακούω το ρεπορτάζ. Έτσι το συζητώ. Χώνε γκάζια, φίλε. Χώνε γκάζια. Κάνουν ό,τι λένε. Λένε ό,τι γουστάρουν. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται. Όλοι κρίνονται, αυτό ακριβώς. Τώρα με φωνές και τα λοιπά, επιχειρήματα. Έγινε, γεια. Γεια χαρά, παιδιά. Καλησπέρα στον επόμενο. Ναι, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, καταρχάς, ο Κόλκας δεν παραφέρεται ποτέ στον αέρα, να ξέρεις. Ναι. Είναι μεγάλη τη τιμή που τον έχεις δίπλα σου. Να πω ένα περιστατικό, 2001 ΠΑΟΚ Ιωνικός. Ζάρο, μ' ακούς. Ναι, ναι. 6-1. Όχι, 1-1 είχε το μάτς. Ναι. Πιτσιρικάς εγώ τότε, με Κόλκα μεγάλωσα. Λοιπόν, μπροστά του καθόμουν. Το μάτς έχει στραβώσει από μπάγκερ τότε, κάτι συνεχόμενες γκέλες κάναμε. Κάποια στιγμή ο Κόλκας εκεί που είναι στον αέρα και μεταδίδει τον αγώνα και λέει ποιοι έχουν φάει τις κάρτες, σηκώνει ο Λάτσμα το σημειάκι. Εκείνη τη στιγμή και κάνει μια ο κύριος Κόλκας, συγγνώμη λίγο μισό λεπτό, σηκώνεται πάνω και έχει ρίξει κάτι, μη πω τώρα τι έχει ρίξει στον επόφτη. Κοιτάει ο πατέρας μου, αυτός είναι δημοσιογράφος. Πατέρας μου, δικό μας παιδί, Σταύρο. Μεγάλο δημοσιογράφος. Μεγάλο δημοσιογράφος. Μεγάλο δημοσιογράφος, σωστά. Τέλος πάντων. Όμως σταμάτησα. Ξέρεις που το έχω πάθει. Ήθελα πολύ καιρό να σε πάρω από αυτό το σκηνικό. 17 χρόνια, ναι. Ναι. Εντάξει, θεούλης τότε. Και τώρα ακόμα. Ναι, τώρα. Στα σοβαρά τώρα. Ναι. Μάλλον θα πρέπει να κρατήσουμε λίγο χαμηλά την μπάλα για μένα. Γιατί μου θυμίζει λίγο το σκηνικό το περσινό με τον Ολυμπιακό. Θα τιμωρηθεί, δεν θα τιμωρηθεί. Και στο τέλος θα βγούμε τα μαλλιά μας. Δεν έχουμε δει πολλά τα μάτια μας. Η ομάδα θέλει. Εδώ δεν έχουμε πει το οτιδήποτε για την απόφαση. Καμία σιγουριά, καμία πρόβλεψη, τα λοιπά. Παιδιά, δεν το λέω για εσάς, το λέω γενικά. Ναι. Από όλους μας. Έτσι. Υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει κάτι άλλο, είναι τακτικοί οι δικαστές. Οποιαδήποτε απόφαση και να βγάλουν, δεν μπορείς να πεις σκάνδαλο στη μένα κτλ. Είναι τακτικοί οι δικαστές. Καλά, τακτικοί δικαστές δεν είναι στην Ελλάδα. Όχι. Αλλά... Δεν λέω ότι είναι αλάνθαστοι. Ναι. Λέω ότι δεν είναι, άλλαξαν οι εποχές. Τι θα πεις εσύ, ο ΠΑΟΚ, οτιμαστήσανε αυτούς που ζήτησαν να μπουνε. Το σημαντικό είναι, παιδιά, ότι η ομάδα σε δείχνει την αυτοπεποίθηση, αυτό που είπε ο Βιερίνια χθες, με 7 στα 7 και να κάνουν δικό μας σύνα. Και πράγμα το οποίο η ομάδα μπορεί να το κάνει από ό,τι μας έχει δείξει. Από εκεί και πέρα, αυτό. Πίσω στην ομάδα, τίποτα άλλο. Ποδόσφαιρο βλέπουμε πλέον και το χαιρόμαστε. Αυτό μας έλειπε τόσα χρόνια. Έγινε. Καλό μεσημέρι. Bye. Γεια σας. Πάμε επόμενη. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο. Μόνο Αθήνα μας ακούνε. Γεια σας. Λοιπόν. Όταν είσαι μέσα στα παιδιά του Ισπανιόνιους και σε μερικές φάσεις του παιχνιδιού ακούς και τα λοιπά, λες κάτι καλό κάνει η ομάδα, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι ήμουν αισιόδοξος ότι δεν θα τιμωρηθούμε. Μετά τις σημερινές φωτογραφίες όμως μου έφυγε αυτή η αισιοδοξία. Είδα το Χιλάκι Πετροκέρασο και Μάγουλο Βερικούκο και δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλω να βάλω στη συζήτηση, παιδιά, είναι ότι η ομάδα που είδαμε χθες, που ήταν μια ομάδα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, κυριαρχική, ας πούμε, αν έχει ακόμα περιθώρια βελτίωσης. Και πιστεύω ότι για μένα ο ΜΑΚ ήταν μια παραφωνία χθες. Δηλαδή. Και όμως είναι στα γκολ μέσα, εγώ δεν είμαι ικανοποιημένος από το ΜΑΚ φέτος. Και, δηλαδή, πάλι θεωρώ, άκου λίγο, και πάλι θεωρώ, και το είπα και στη μετάδοση, ειδικά σε μια φάση με overlap του Αζεβέδο, ότι είναι κακός, ότι κάνει κακή επιλογή, αλλά αφήνει είναι στα γκολ μέσα. Ναι. Κατάλαβες, δηλαδή. Ναι, παιδί μου, αλλά... Από αυτόν ξεκινάνε. Δηλαδή δεν δείχνει την ομαδικότητα που μαζί θα σου, να βάλει σαν δεν είναι κύριε. Καλά, αλλά είναι στα γκολ. Ναι. Δεν τα κάνει, δεν, αλλά ξεκινάνε και τα δύο από αυτόν. Αδιάφορος, δεν κρύβεται. Ναι. Πιστεύω πάντως ότι η ομάδα έχει περιθώρια βελτίωσης. Τώρα την Κυριακή πραγματικά είναι ένα παιχνίδι, γιατί η Τρίπολη είναι πάρα πολύ σκληροτραχύλη η ομάδα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, το οποίο αν το περάσεις όπως το περάσεις από τον Πανιόνιο, σας το λέω, θα τρομοκρατηθούν, έτσι, δεν το συζητάμε. Και βέβαια είναι μια ομάδα, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, αυτό που έλεγες, Σταύρο, έχεις δίκιο. Τη στείνει λεωφορείο και είναι καλύτερα τελικά για αυτό. Γιατί έχει τους παίχτες και ξεκλειδώνει συνέχεια δηλαδή. Όταν θα βάλεις την μπάλα μέσα στην περιοχή σου, τελείωσες. Λοιπόν, είμαι αντεπιθέσεις. Το χθεσινό, το πρώτο γκολ, ας πούμε, είναι... πιστεύω ότι αυτή τη φάση θα την πάρουν οι προπονητές για να δείξουν στους παίχτες τι σημαίνει transition, ας πούμε. Μπαμ, μπαμ, έτσι.
Σε 4 δεύτερα ρίχνει γκολ. Αυτή και με τη Λαμία και με, το, με την Άρισα και. Είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα, εάν καθαρίσουν το νομικό επιτελείο του ΠΑΟΚ και τη φάση αυτή, βλέπω πολύ κλαμαδό και συμφωνώ στον άλλον ότι αυτοί οι οποίοι τρελαίνονται κυριολεκτικά δεν είναι τόσο οι Ολυμπιακοί όσο οι ΑΕΚτζίδες. Να σου πω. Να τιμωρηθεί. Οι άνετοι, οι διπλό μέσα στην Τούμπα. Να σου πω εσύ. Θα παίξουμε, να σου πω. Παίρνουμε τηλέφωνο εδώ σε σταθμούς και λένε θα παίξουμε με κόσμο. Θα παίξουμε έτσι, θα παίξουμε. Εντάξει παιδιά. Εδώ η Λουφιάνη μου... Άκου ρε. Άκου σου μιλάω τόση ώρα ρε. Ναι. Οι Λουφιάνοι μου εδώ λένε ότι εσύ είπες στον αέρα της Αθήνας. Ναι. Ωραία. Ότι αφού πετάξαμε αντικείμενο να τιμωρηθούμε. Έχεις πει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω πει ότι πρέπει οι ομάδες να μην πετάνε μέσα και να τιμωρούνται. Το έχω πει, ναι, με τον Ίβιτς. Γιατί έδινα μάχη με τον Ίβιτς. Που λέγανε εδώ πέρα που γινότανε ο χαμός ότι... Και βγαίνεις στο Λεάνι. Ο κλόουνο έτσι και ο αλλιώς. Να σου πω, τότε με τον Βασιλάρα. Βγαίνεις στο Λεάνι και μιλάς. Όχι. Κακό είναι. Ναι, κακό είναι. Σιγά. Okay. Καλό μεσημέρι. Η Ρουφιάνη μου είναι μισό λεπτό, μισό λεπτό να ακούσουμε τι ώρα είναι, μην κλείνει η επόμενη. Καλά που μου θύμισε να νηστέψω. Να είναι καλά του. Πάμε στους επόμενους φίλους. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Κάτσε να το συζητήσουμε. Έλα, καλησπέρα. Εγώ δεν είμαι από Αθήνα. Βάσκα, διέβαια. Άντε, επιτέλους. Φίλε, δεν με λες. Έλα, ρε. Εγώ καταρχήν έχω καταλάβει ότι αυτοί οι κυτρινόμαυροι και κάτω έχουν σκάσει, να πούμε. Έχουν σκάσει βιολογικά, ποδοσφαιρικά, έχουν σκάσει... Βλέπω ένα άρθρο σε μια ιστοσελίδα χθες, δεν θα την κατονομάσω, δεν θα την κάνω τη διαφήμιση. Και έλεγε υποδοχή Νταμπλούχος στη Λάρισα, εκεί φωτογραφίες από το Πανετολικό και κράζουν όλοι από κάτω στα σχόλια. Από Πανετολικό ήταν αυτή η φωτογραφία που κυκλοφορούσε χθες. Έτσι γράφαν όλοι από κάτω. Τώρα ξέρω εγώ να λέγανε από κάτω 50 φίλαθλοι ότι ήταν το Πανετολικό. Ξέρω εγώ. Γιατί και στο Πανετολικό τους είχαν κάνει υποδοχή. Οι ροών. Ναι. Οι refuse to lose που δεν χάνουμε ποτέ. Αυτή και η σειρά τους. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Λουτσέσκου, ρε φίλε, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο. 3 χρόνια. 3 χρόνια. Πόσο, 1+2 είναι να έχει. Τέλος πάντων, στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου είναι πολύ χορτάτος άνθρωπος. Δεν είναι, δηλαδή, μην τον φοβάσει αν ο ΠΑΟΚ του δημιουργήσει τις συνθήκες που θέλει να δουλεύει από την αρχή. Μην τον φοβάσει. ΠΑΟΚ φοβάμαι. Καλά, όλοι μας. Αλλά εντάξει, φίλε. Αυτό πιστεύω ότι είναι καλό πάντως που γίνεται. Το μάτι των παιχτών βλέπω γυαλίζει. Έτσι μου φαίνεται. Έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι μου φαίνεται. Πάντως πιστεύω θα το πάρουμε. Έγινε, καλό μεσημέρι. Μακάρι, αδερφέ. Πάμε. Πάμε επόμενη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Τι γίνεται. Ήθελα να κάνω, καταρχήν είναι πολύ προβοκατόρικη αυτή η διαφήμιση με τα hamburger από τον Greenhouse. Ναι. Γιατί κάποιος σε κάποια στιγμή λέει μέσα η διαφήμιση original σκεπαστή. Τι μηνύματα είναι αυτό που περνάω. Το είπα τις προάλλες. Το είπες εσύ, στον αέρα. Όχι, το λέω σε αυτό που κάνω το spot. Το πιάσα έτσι. Λοιπόν. Και θέλω να κάνω μια ερώτηση βάθους. Πώς βλέπουμε αυτή η ομάδα που έχουμε τώρα και... Εντάξει, αντικειμενικά πάει, φυσάει, πετάει τρένο, όπως θέλετε πείτε το. Λοιπόν, τι πιθανότητες έχει σε ενδεχόμενη είσοδο της ομάδας στους ομίλους της Champions League, ας πούμε. Ή τι χρειάζεται για να... Αδερφέ, είσαι εκτός γραμμής Λουτσέσκου. Είσαι εκτός γραμμής Λουτσέσκου. Εμείς σκεφτόμαστε την Τρίπολη, εσύ πήγες στους ομίλους της Champions League. Αν θες να κάνουμε μια καφενειακή κουβέντα, θέλει άλλο επίπεδο εξαριού, άλλο επίπεδο, ένα ακόμη στόπερ υψηλών προδιαγραφών, θέλει τέλος πάντων ένα ακόμα εξτρέμ υψηλών προδιαγραφών, θέλει και σίγουρα ένα φόρ διαφορετικό από αυτό που έχει. Ως πρώτος έχει πιο πολλές πιθανότητες, έτσι, από ότι ως δεύτερος. Ναι, γιατί θα παίξουμε με δύο προγραμματικά ζώνης. Πάντα δύο προγραμματικά. Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν, μπορεί αυτή η ομάδα να πάει να πηγαίνει τρένο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά για την είσοδό της στους ομίλους. Θέλουμε επιπλέον ενίσχυση. Η Ρεάλ δεν θέλει. Φυσικά, εδώ δεν έχεις δεύτερο δεξί μπάκρε, φίλε. Το κρατάω. Εντάξει, ξέρεις τι. Ναι, το κρατάω αυτό. Να το κρατήσω είναι προσωπικό, ρε παιδί. Ναι. Να το κρατήσω. Ναι. Οκ, ευχαριστώ. Bye, γεια. Καλησπέρα στον επόμενο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλά. Τώρα ακούγεσαι.
Από Αθήνα τηλεφωνώ κι εγώ. Παράξενε. Φίλε. Να σου πω, να λέμε τη Focus να μας μετράει στην Αθήνα εμάς. Ε. Για λέγε. Σαν να καλέσει από εξωτερικό, σαν να καθυστέρησες. Έλα, για πες. Λέγε. Λίγο με τα πειθαρχικά να γυρίσω πάλι πίσω. Ναι. Επειδή γράφουν και για τα άρθρα ο ένας το άρθρο και επειδή τα ψάχνω λίγο και μπήκα και στο site της ΕΠΟ. Ξέρετε τη διαφορά ανάμεσα στον πειθαρχικό κώδικα της ΕΠΟ και στο GAP? Γιατί υπάρχει, ο ένας υπάρχει και ο άλλος. Και υπάρχει και ο ένας που έχει άρθρα για διακοπή αγώνα και υπάρχει και ο άλλος που έχει πεισάρθρα. Με βάση πού γίνεται από τα δύο, έχετε υπόψη, έχετε ψάξει? Η ΕΠΟ δουλεύει περισσότερο, οι πειθαρχικές της ΕΠΟ είναι καθαρά GAP. Σε χάνουμε, ρε. Γιατί ας πούμε ο ΚΑΠ αναφέρει στο άρθρο 15 αναφέρει το φύλλο αγώνα, στο άρθρο 21 αναφέρει για π.χ. για τις διακοπές και αναφέρει και το μείον 2 για τον χρόνο που λένε ότι και καλά δεν παίζει. Τέλος πάντων, ήθελα να δω αν το μείον 2 νομίζω ότι είναι. Καταργήθηκε, καταργήθηκε. Ναι. Ωραία. Σταύρο, κάποια στιγμή είχε πει ότι σε θέματα δικαστικά κτλ. Εμπιστεύεσαι πολύ τον Άρη Ασβεστά. Ο οποίος δεν ξέρω πλέον, στο SDN γράφει, έχει φύγει, τι συμβαίνει? Γράφει. Γράφει. Επειδή έχει καιρό να γράψει. Για αυτό το θέμα τον έχεις ρωτήσει, ας πούμε, επειδή ασχολείται πολύ. Βγαίνει από την άλλη μεριά τώρα αυτός. Δεν τον έχω ρωτήσει, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαφορετική άποψη. Okay. Έγινε, καλό μεσημέρι. Έγινε. Δεν γίνεται να συμφωνούμε όλοι με όλα. Οπα. Έχουμε φιλό? Όχι, οκ, okay, θα το κλείσουμε. Η Αμπόλα αναφέρει ότι η Πόρτο εξαγόρασε αποτέλεσμα δευτέρου ημιχρόνου με την Εστορίλ με ανώνυμη καταγγελία. Αν υπήρχε εδώ δυνατότητα 21 Ιανουαρίου στο ημίχρονο ότι τι λέει, ποσό 730.000 ευρώ. Μάλιστα. Ο 122 γράφει: πολλές φορές δεν είναι μόνο η δύναμη του θηρευτή αλλά και ο φόβος που παραλύει το θύραμα. Γεγονός. Για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Άλλος φίλος γράφει για όσα μας είπε χθες και η κυρία Ευαγγέλου, δικηγόρος του 27χρονου, σε πολύ σοβαρό θέμα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα για το πώς έχει σπηλωθεί πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που έχει λευκό ποινικό μητρό. Το σημαντικότερο από την κωμωδία που ζήσαμε την Κυριακή είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος για μια απλή ρήξη χαρτιού δικάζεται ως εξόχως επικίνδυνος για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, προκειμένου ο Ολυμπιακός να αποφύγει τον αγωνιστικό διασυρμό. Γεγονός. Δεν είναι ο πρώτος άνθρωπος βέβαια που διώκεται για τα σταδία του Ολυμπιακού, εντάξει. Εκατοντάδες άνθρωποι σε αυτή την πόλη πληρώνουν τον ταβατζιλίκη της συγκεκριμένης ομάδας διαχρονικά. Ένας εξ αυτών είναι και ο συγκεκριμένος. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα ποδοσφαιρικά αλλά και στο Βόλι να καταλάβουμε τι συνέβη χθες και πόσο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από το Champions League με φοβερά πράγματα. Για μπάσκετ έχουμε καιρό να μιλήσουμε από το Σάββατο και πάλι δράση. Και έχει μάλιστα πρωτάθλημα Ευρώπη, Άρης ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα θα έχει θέματα. Πάμε στο Βόλι. Με Ραφαήλ Κατατζή να μας ενημερώσει τι ακριβώς συνέβη χθες. Ραφαήλ, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Όλα καλά? Όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Σασταμάλα γιατί βεβαίως είναι η καλύτερη ομάδα. Θα μου πει ότι έπρεπε να την κερδίσει και στη Φιλανδία. Ήταν αυτό μάλλον ήταν που τον ασκέψω, ναι. Το σημείο. Αλλά τότε είχε τα προβλήματά του. Το όλο θέμα έχει να κάνει, Ραφαήλ, με τους κανονισμούς και το πώς έμεινε έξω ο ΠΑΟΚ με τα σημεία. Με τις λεπτομέρειες διεξαγωγής των αγώνων, με το πώς είναι δυνατόν τελευταία αγωνιστική να μην γίνονται μάτς που το ένα συνδέεται με το άλλο την ίδια ώρα. Τι ακριβώς συνέβη? Καταρχάς να πούμε από το οξύμορο πλέον της υπόθεσης ότι ο ΠΑΟΚ τερμάτισε με 8 βαθμούς και στον επόμενο γύρο πέρασε συνόλικο με 7. Με ένα βαθμό λιγότερο. Απλώς επειδή είχε 3 νίκες. Στη σύγκριση των καλύτερων τρίτων. Ναι. Το κριτήριο είναι ποιος έχει πιο πολλές νίκες και όχι πιο πολλούς βαθμούς. Ακριβώς, ναι, το πρώτο κριτήριο είναι αυτό. Και η Νόλικο είχε 3 νίκες στη φάση των ομίλων, ενώ ο ΠΑΟΚ είχε 2. Ασχέτως που είχε ένα παραπάνω βαθμό. Και η Νόλικο μαζί με την Σαμόν και την Μπερλίν, οι οποίες κέρδισαν χθες στο tie break, πέρασαν στην επόμενη φάση, στη φάση των 12. Συνολικά βέβαια έχουν περάσει 13 ομάδες. Η μία θα περάσει αυτομάτως στο Final Four γιατί θα το διοργανώσει. Επομένως η μία από τις καλύτερες τρίτες παίρνει την θέση της. Οι δύο ομάδες είναι πολωνικές. Η
μία είναι η γερμανική Μπερλίν και η άλλη είναι η γαλλική Σαμόντα. Απλώς παίζανε χθες με, με δύο πολωνικές, με την Σκρά και με την Γιαστρέψκι. Και ήξεραν όταν έπαιζαν ότι το 3-2 είναι το σκορ που τους δίνει την πρόκριση. Το ήξεραν από την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω, που είχε γίνει πέμπτη αγωνιστική. Ήξεραν ότι παίζουν και δύο ώρες μετά από τον ΠΑΟΚ ότι θα έχει τελειώσει το μάτς. Ναι. Δεν ξέρω γι' αυτό με ποιο κριτήριο η ΣΕΒ το έκανε, δηλαδή να έχει τελειώσει το μάτς του ΠΑΟΚ γύρω στις 9 και κάτι και τα άλλα τα μάτς να ξεκινάνε 9.30. Μάλιστα. Από τον ΠΑΟΚ τι έβγαινε χθες το ρεπορτάζ και την ώρα της λήξης αλλά και μετά, στο τέλος της βραδιάς? Μετά την λήξη μεγάλη αγωνία σίγουρα, όλοι με τα κινητά στα χέρια να βλέπουν live score κτλ. Λίγο το πρώτο σετ που πήρε για Στρέψκι έδωσε έτσι μία τόνωση στον ΠΑΟΚ ότι μπορεί όντως να γίνει έστω ένα, γιατί ένα αποτέλεσμα ήθελε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή ήταν της Μπερλίν ή της Σαμόντ. Η Σαμόντ ξεκίνησε πολύ δυνατά, πήρε 2-0 προβάδισμα. Η Σκρά στη συνέχεια βελτίωσε την εικόνα του, το ισοφάρισε 2-2. Πάλι είχαμε έτσι ελπίδες κτλ. Ότι κάτι θα γίνει. Έφτασε και σε tie break η Πολωνία, αλλά δεν το κατάφεραν, το πήρε η Σαμόντ με 16-14. Η Σκρά ήθελε ίσα ένα βαθμό για να κλειδώσει την δεύτερη θέση. Η Γιαστρέψκι, τι να πω, πραγματικά στο ένα σετ να τον παίρνεις 23-25 και μετά στο άλλα δύο να μην δίνεις καθόλου καλή εικόνα. Περίεργο και αυτό. Γενικότερα πάντως και από τα σχόλια που υπάρχουν ήταν λίγο το ότι οι ομάδες δείχνανε άλλη εικόνα σε ένα σετ, άλλη σε άλλο, ότι ρίχνανε λίγο την ταχύτητά τους και έτσι έγινε το χειρότερο δυνατό σενάριο για τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Η συνέχεια τώρα τι έχει μόνο Ελλάδα? Έχει μόνο Ελλάδα, έχει πρωτάθλημα το Σάββατο 5 ώρα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χαμηλά ο Παναθηναϊκός, αλλά λίγο ανεβασμένος τώρα τελευταία. Έρχεται και από ένα σπουδαίο διπλό μέσα στον Εθνικό Πειραιός. Θέλει να μειώσει έτσι την βαθμολογία με, με τις παραπάνω ομάδες ενόψει και τον play-out. Mm-hmm. Οπότε θα είναι ένα ωραίο μάτς, νομίζω. Είναι και τηλεοπτικό 5 ώρα το Σάββατο από την ΕΡΤ2. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ναι, στην Αθήνα. Το Final Four του Κυπέλλου είχαμε πει ότι αναβλήθηκε ενώ ήταν για τα μέσα Μαρτίου, γιατί ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει λογικά στην Ευρώπη. Άγνωστο το πότε θα γίνει, αλλά σίγουρα στην Γλυφάδα, έτσι όπως φαίνεται. Είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ηρακλής και ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Α, περιμένουμε και την κλήρωση να δούμε. Ο επίσημος λόγος έχει να κάνει με το πρόγραμμα του Ολυμπιακού, και γιατί υπήρχε αστερίσκος και με τον ΠΑΟΚ αν περνούσε χθες και εκείνος θα έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη, οπότε δεν ήξεραν τι θα γινόταν, αλλά ο Ολυμπιακός έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη και είναι νομίζω και στην Ρωσία, δεν κάνω λάθος, είναι εκτός έδρας στο μάτς, ναι. Και πέφτει εκείνες τις μέρες, οπότε θα ήταν δύσκολο το να γυρίσει άμεσα. Μάλιστα. Αυτά με το ανδρικό βόλεϊ. Έχουμε κάτι άλλο από τα τμήματα του ερασιτέχνη και του συλλόγου? Νομίζω τώρα το Σαββατοκύριακο πλήρη δράση. Χάντμπολ συνεχίζει μία εβδομάδα πριν από το Final Four, φυσικά που έχει εκεί στόχο ο ΠΑΟΚ να διατηρήσει τα σκύπτρα από πέρσι τα οποία κέρδισε. Δύσκολο φυσικά ο ημιτελικός του μέθα επόμενου Σαββάτου. Αυτό το Σάββατο παίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά εκτός έδρας μέσα στις Σικές με τον Φίβο. Το γυναικείο χάντμπολ θα δείξει τώρα βέβαια τι θα γίνει επόμενη μέρα μετά τον χαμένο τελικό. Δεν έχει αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο, έχει ρεπό, οπότε παίζει την επόμενη εβδομάδα και αυτό. Πόλο, δύσκολο μάτι μέσα στη Βουλιαγμένη, λογικά θα τελειώσει το νικηφόρο σερί των 5 αγώνων, αλλά ο ΠΑΟΚ μετά έχει μια σειρά αγώνων που αν την κερδίσει νομίζω ότι θα είναι στα play-off και θα είναι κρίσιμα τα επόμενα μάτς. Γυναικείο βόλεϊ συνεχίζει, θέλει μια νίκη για να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση των μπαράζ για την άνοδο στην Pre-League. Γυναικείο ποδόσφαιρο και αυτό στην κορυφή είναι, περιμένει βέβαια τις ελπίδες Καρδίτσας οι οποίες έχουν ένα μάτς λιγότερο και εκεί μέχρι το τέλος νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα φέτος και ο Άρης ανεβασμένος και οι ελπίδες Καρδίτσας νομίζω ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα κρυθεί. Μάλιστα. Ωραία. Ραβέρ, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά, καλή στιγμή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια. Αυτά και με τα υπόλοιπα τμήματα και κυρίως με το βόλεϊ και ό,τι έγινε χθες το βράδυ. Άρα σήμερα έχουμε κύπελο, Λάρισα ΑΕΚ, πώς το βλέπεις, διπλό. 0-0. Τι 0-0. 0-0. Μάχη. Θα πέσει η κλωτσιά, Έτσι ήταν η Λάρισα με Φιντάνη. Θα συνεχίσει να είναι έτσι πολύ... Με τον Πλατανιά ήταν, πρέπει να πέθαναν δύο κοιτώντας την, στην κερκίδα. Υποτονική. Ήταν ο ρυθμός λίγο. Θα άνοιγε μάρα το κήπεδο. Εντάξει, δεν νομίζω. 14.000 χωρέτευσε. Από ό,τι θυμάμαι τη μοναδική φορά που μπόρεσα να πάω. Ημιτελικός κυπέλου, αυτά, εντάξει. Και η Λάρισα είναι παραδοσιακή ομάδα κυπέλου. Η Λάρισα και ο Πανιώνιος. Mm-hmm.
Το βράδυ λοιπόν 7:30 ο δεύτερος ημιτελικός κυπέλου και έρχεται μια αγωνιστική φυσικά με πολύ μεγάλα μάτς. Το Αστέρας Τρίπολης ΠΑΟΚ το οποίο το συζητήσαμε ήδη και αύριο θα πούμε περισσότερα. Αλλά δεν είναι μεγάλο μάτς ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κυριακή βράδυ, 7:30. Δεν είναι ιδιαίτερο μάτς το ΑΕΚ Πανιώνιος. Και τυχαίνει να είναι 3 ώρα την Κυριακή Τρίπολη ΠΑΟΚ, 5:15 ΑΕΚ Πανιώνιος, 7:30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Με τη βαθμολογία προς το παρόν, ΠΑΟΚ 52, ΑΕΚ 51, Ολυμπιακός 46. Πρώτα θα μάθουμε για τον Ολυμπιακό, νομίζω σήμερα είναι η εκδίκαση για την αφαίρεση βαθμών και αύριο η μεγάλη υπόθεση του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 4 ώρα το απόγευμα στην Αθήνα. Φτάσαμε ακριβώς στις 2, κλείνουμε και σήμερα. Αυτά από εμάς προς το παρόν. Συνέχεια εδώ στον Λίμπερο με φουλ επίθεση για την επόμενη ώρα.